σε παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Έτσι, στόμα χαμόγελο, κορμί, γραμμή. Αϊ, 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 αϊ. Κι όταν στα μάτια σε κοιτώ, πετώ. Αϊ. Γεια. Σε έχω βγάλει από τη χαρά φτερά. Αϊ, 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 αϊ. Θα σου το πω μες στο τσα-τσα το σκοπό. Και θα σου το πω πόσο τρελά σ' αγαπώ. Πω, 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 τσα-τσα-τσα. Αυτό. Λοιπόν, επειδή το τραγούδι τουλάχιστον δεν είναι για μένα, αλλά πιστεύω ότι είναι σίγουρα για εσάς, πάμε να δούμε πώς μπορείτε να έρθετε στην εκπομπή μας και να τραγουδήσετε εδώ μαζί με τον Στέφανο, όχι με μένα. Έχετε ωραία φωνή. Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211-5550-540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Και όλα μπορούν να αλλάξουν. Όλα. Αυτό θέλουμε, να αλλάξουν τα πάντα. Για να δούμε όμως πώς θα μας αλλάξει η σημερινή εκπομπή, τη διάθεση, τι θα μάθουμε, τι θα συζητήσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Όπως για παράδειγμα, θα μάθουμε πώς καθαρίζουμε σωστά τους γυαλοκαθαριστήρες μας. Ενδιαφέρον, γιατί εγώ δεν ξέρω. Και εκεί ξέρεις, αλλάζουν τα πάντα, γιατί αλλάζει το οπτικό σου πεδίο. Όταν οι γυαλοκαθαριστήρες είναι καθαρισμένοι και καθαρίζουν σωστά το παμπρίζ, βλέπεις σωστά την ώρα που οδηγείς. Δεν το καν. Στάδια Αλεξία Γιώργο, καναπεδάκι, πολλά θεματάκια για σήμερα. Ένα από αυτά είναι ο Καποδίστριας που θα γίνει Άγιος. Άγιος Καποδίστριας. Πραγματικά έγινε μια τέτοια πρόταση και είναι ενδιαφέρουσα. Ναι, εμείς θα δούμε όλες τις πτυχές και ποιος είναι εκείνος που πρότεινε να γίνει ο Καποδίστριας. Ακριβώς. Αγίος. Αυτό. Η Λασκαρίνα πότε θα γίνει Αγία? Δεν ξέρω. Πλήρη τις προϋποθέσεις. Γιατί όχι. Θα βγάλουμε λαβράκι σήμερα στην κυριολεξία, δεν σας λέω κάτι περισσότερο. Λαβράκι θα βγάλουμε και θα το σερβίρουμε. Έτσι. Ακριβώς. Και όσοι είναι κουρασμένοι και έχουν πόνους, γιατί αυτόν τον καιρό δεν ξέρω, όλοι θέλουμε έτσι ένα μασάζ, θα μάθουμε πώς μπορείς να κάνεις μασάζ με ενόπνευμα, σπίρτο και φωτιά. Αυτό με φοβίζει. Εκρηκτικός είναι λίγο συνδυασμός. Καίει λίγο αυτό το μασάζ. Εκρηκτικός συνδυασμός. Και μετά από αυτό μπορούμε να ταξιδέψουμε στο άπειρο του γαλαξία, μέσα από το πλανητάριο. Α, ναι, το πλανητάριο είναι φοβερό. Και εμπειρία. Θα δούμε τις λεπτομέρειες, γιατί κάναμε και ρεπορτάζ εκεί. Να πούμε όμως, αυτό μπορούμε να το πούμε εδώ, ότι το πλανητάριο το δικό μας είναι το πιο έτσι καλά εξοπλισμένο σε όλη την Ευρώπη και μη σας πω και σε όλο τον κόσμο. Και πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και να έρχεται ο κόσμος να πηγαίνει, να έρχεται από το εξωτερικό. Ελάτε. Ελάτε. Λοιπόν, τι άλλο να σας πούμε. Κάτι ακόμα. Ναι. Αν κάποιος έχει νομικές εκκρεμότητες, αλλά δεν έχει χρήμα να τις διευθετήσει. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό ανέξοδα. Θα το δούμε στην πορεία. Επίσης να πούμε ότι μετά εδώ στην παρέα μας θα είναι πολύ, πάρα πολύ αγαπημένοι ηθοποιοί. Μαζί τους θα ταξιδέψουμε έτσι σε παλαιότερες εποχές. Θα κάνουμε ένα ωραίο μουσικό ταξίδι. Πάμε να δούμε τώρα, Στάθη, αυτούς τους τρόπους μασάζ. Πείτε μου πώς είστε πιασμένοι εδώ στον καναπέ. Σηκώστε χέρια. Σηκώστε χέρια να δω. Τι έγινε, παιδιά, όλοι. Η εκπομπή. Α, εσύ σηκώνεις και χέρια. Δύο χέρια. Πόδια, όχι. Ο Στέφανος. Λοιπόν, ο Στέφανος θα σηκωθεί ολόκληρος. Να σας πω ότι ξεκινάμε με τα μασάζ, τρόπους που μπορούμε να μας βοηθήσουν να ηρεμήσουμε από πόνους και από όλα αυτά. Θα ξεκινήσω με τα φύλλα κάκτου. Με αυτά δεν νομίζω να ηρεμήσει. Λίγο περίεργο. Ηρεμήσει, βγάζει το αγκαθάκι. Α, το βγάζει. Βγάζει το αγκαθάκι, βράζει λίγο το νερό. Δεν είναι κάτι τόσο τραγικό. Το βάζει στην πλατούλα σου, έτσι ζεστό όπως είναι αφού έχεις βράσει. Και φεύγει ο πόνος, υποτίθεται. Κάτι απλό. Και ξεκινάω απλά. Θέλετε να συνεχίσουμε με μασάζ με μαχαίρια? Μαχαίρια. Ακριβώς. Ξαπλώνεις. Ξαπλώνεις. Σου βάζω μια ωραία πετσέτα, ό,τι πετσετούλα θέλεις, και παίρνω τον μπαλτά. Στην Ταϊλάνδη γίνεται αυτό. Και σε κοπανάω με τον μπαλτά. Απαλά. Γιατί σ' αγαπώ. Αν μου έχει κάνει κάτι όμως, ποτέ δεν ξέρεις. Και αρχίζω. Τάκ, τάκ, τάκ. Και φεύγει ο πόνος. Φεύγει όλη αυτή η ενέργεια που είναι μέσα στο σώμα σου, από την πίεση και όλα αυτά. Και φεύγει νερό. Θα συνιστούσα όμως να μην το δοκιμάσουν οι φίλοι μας τηλεδιατές στο σπίτι. Ακριβώς. Γιατί, όχι, δεν είναι για το σπίτι. Είναι λίγο επικίνδυνο. Όποιο θέλει, μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Να έρθετε εδώ, παιδιά, όποιο θέλει. Ναι, βέβαια. Τι άλλο? Συνεχίζω.
Με τα σαλιγκάρια. Τα σαλιγκάρια που δεν αγαπώ, mm-hmm. κάνουν πολύ καλό μασάζ, γιατί αυτό που αφήνουν το υγρό, ναι. αυτά τα σαλάκια που λέμε, βοηθάει πάρα πολύ στο δέρμα, ανοίγουν οι πόροι και υπάρχει μια και χαλαρότητα. Σε περπατάνε μερικά σαλιγκάρια δηλαδή, αυτό είναι το μασαζάκι. Ακριβώς. Κάθεσαι ξάπλα, σου βάζουν τα σαλιγκάρια παντού, mm-hmm. γεμίζεις, περπατάνε αυτά, κάνουν τις βόλτες τους και έρχεσαι και γίνεσαι χαλαρότατος, μια χαρά. Και έχει φύγει όλος ο πόνος. Ό,τι κούρασε. Έχει μπουρμπουριστά. Από το στόμα μου το πήρε. Εγώ θυμήθηκα τους μπουρμπουριστούς που είχαμε φτιάξει στους χωριούς. Πραγματικά δεν μπορώ. Δύο χρήσεων. Και μετά φαγητό. Μπράβο, παιδιά. Καλά, τι αγάπη. Έχω και φίδια. Έχεις και φίδια. Όχι, αυτό. Γιατί λένε ότι άμα σου βάλουν τα φίδια πάνω στο σώμα από το φόβο σου. Φεύγει ο πόνος κατευθείαν, χαλαρώνεις, ηρεμείς και είσαι μια χαρά μέσα σε 5 λεπτά. Ακριβώς. Περπατάει τώρα, δεν ξέρω, περπατάει. Έχω βάλει. Εγώ έχω βάλει και ότι ψάχνω να πάω, να μείνω. Το φίδι σε περπατάει, πώς το λέμε. Έρπεται πάνω σου. Έρπεται. Ναι, αυτό. Και είναι και παγωμένο. Πραγματικά. Είναι παγωμένο το φίδι. Είναι παγωμένο, παιδιά. Η αίσθηση που σου αφήνει όταν το ακουμπάς είναι κάτι πολύ κρύο. Μανούλα μου, από το φόβο σου θα δεις, θα φύγει ο πόνος. Δεν το ξέρω εγώ που ήταν εδώ το φίδι. Και μου βγάζει και τη γλωσσίτσα του. Δεν ξέρω, εγώ είχα μία φίλη στο πανεπιστήμιο, η οποία ο καλός της είχε τρέλα με τα φίδια και έτσι που ήταν το σαλόνι, η μία μεριά ήταν ενιδρύο τέτοιο για τα φίδια. Ναι. Και δεν ξέρω πώς κοιμόταν το βράδυ ησυχία. Τη λέω, άμα ξεχάσετε, ας πούμε, ξέρω, την πορτούλα έτσι λίγο το σιερώμενο, το τζαμάκι ανοιχτό, τι θα κάνεις. Δεν ξέρω, τίποτα. Εγώ δεν τα πάω καλά με τα φίδια, ούτε για μασάζ, ούτε για τίποτα. Και πάμε και με τους ελέφαντες, παιδιά, γιατί και ο ελέφαντας μπορεί να σου κάνει το τέλειο μασάζ. Ξαπλώνεις. Να σε περπατήσει. Σε περπατάει με το ποδαράκι. Εγώ το έχω δει, παιδιά, αυτό live. Ακριβώς. Σε περπατάει, σε ακουμπάει. Όχι, ξαπλώνεις κάτω. Ξαπλώνεις κάτω και βάζεις το ποδαράκι του πάνω. Υπάρχει ένας βοηθός, γιατί έτσι και σε πατήσει, έχεις γίνει τσίχλα. Κλακ, πας. Είναι εκπαιδευμένος ο ελέφαντας. Είναι εκπαιδευμένοι, είναι ειδικοί ελέφαντες, mm-hmm. είναι στην Ταϊλάνδη και αυτοί που κάνεις αυτό το πράγμα. Πας, ξαπλώνεις, είναι ο ειδικός mm-hmm. μαζί με τον ελέφαντα, του λέει. Πρόσεχε, τον θέλουμε τον άνθρωπο. Άμα έχει νεύρα, ελέφαντας, τι γίνεται. Άμα έχει νεύρα, ελέφαντας, σε πατάει για τα καλά. Πραγματικά δεν θες τίποτα άλλο. Όχι. Και πάμε σε μασάζ mm-hmm. με θερμενόμενα κλαδιά, που είναι κλαδιά τα οποία τα ζεσταίνεις, mm-hmm. Τα γνωστά σε όλους, ο ευκάλυπτος, το βελανίδι που βοηθάνε, ναι. Τα βάζεις πάνω σου και σε μια χαρά. Και κλείνω με αυτό που σας είπα και στην αρχή, με φωτιά. Έχεις πάρα πολλούς έντονους πόνους, στον αφιένα, στο χέρι, στη μέση, παντού. Σου λέει. Συγκεκριμένα να σας πω ότι αυτό γίνεται στην Κίνα. Κινέζοι, ιδέες mm-hmm. των Κινέζων. Σου λέει ότι κάτσε κάτω και σε 5 λεπτά θα σηκωθείς και θα σε περδίκι. Οπότε, σε περιχύνουμε με ενόπνευμα, αφού σου βάλουμε μία πετσέτα πρώτα, γκέι και καμία τρίχα ή δερματάκι, σε περιχύνω με ενόπνευμα, βάζω φωτιά και η θερμοκρασία αυτή, η θερμότητα που βγαίνει, παίρνει τον πόνο, τα γνωστά έμπλαστρα που βάζουμε κι εμείς, γιατί μας καίνε και τα έμπλαστρα, έτσι. Και γίνει σε μια χαρά. Και είσαι έτοιμος να κάνεις ό,τι θες. Αυτό είναι σαν τις βεντούζες που λέμε. Ε? Ναι, πώς κάνουμε εμείς παραδοσιακές με τα ποτήρια ναι. που βάζεις μέσα και γκλουπ. Βάζεις φωτιά, δεν βάζεις. Βάζεις φωτιά. Βάζεις φωτιά μέσα. Λοιπόν, από όλα αυτά νομίζω επιλέγω τα σαλιγκάρια, μου φάνηκε το πιο. Και τον ελέφαντα. Είναι ρίσκο. Λέει, μετά για το σπίτι, οπότε με βοηθάει. Ωραία, αφού μας ταξίδεψες στα πατώματα κυριολεκτικά και στο πόδι του ελέφαντα, πάμε τώρα να ταξιδέψουμε στα άστρα. Το Πλανητάριο γιορτάζει φέτος τα 10 του χρόνια από το, γιατί έχει γίνει ψηφιακό. Είναι όλη την εβδομάδα ανοιχτό, όλες τις μέρες από τις 9.30 μέχρι τις 8.30 το βράδυ μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει και είναι σχεδόν για όλες τις ηλικίες, από παιδάκια 5 ετών και πάνω, για να μπορούν να έχουν και μία αίσθηση του χώρου. Και να πούμε ότι αυτό που είναι εντυπωσιακό στο Πλανητάριο είναι ο θόλος που έχει επάνω, που γίνονται οι προβολές, που είναι 950 τετραγωνικά, δηλαδή όσο 2,5 γήπεδα του μπάσκετ. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και ποιο παιδί δεν έχει πάει. Και εμείς, σαν παιδιά, δηλαδή, ήταν το πρώτο πράγμα. Έχετε πάει. Ναι. Εγώ δεν έχω πάει και θέλω πάρα πολύ να πάω. Να πάω, θα πολύ ωραία. Για πάμε να πάρουμε μία γεύση. Έχετε σκεφτεί ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορείτε να βρεθείτε στο φεγγάρι ή μέσα σε ένα ηλεκτρόνιο ή λίγο πιο μακριά, στους εξωπλανήτες του σύμπαντός μας και όλα αυτά λίγα μέτρα από την κίνηση της λεωφόρου συγκρού.
Κάνοντας μία βόλτα στο νέο ψηφιακό πλανητάριο του Ευγενίδιου Ιδρύματος, το οποίο γιορτάζει φέτος τα 10 χρόνια λειτουργίας του, ο θεατής μπορεί για 40 λεπτά να απολαύσει παραστάσεις για το ηλιακό μας σύστημα, τους πλανήτες, τους κόσμους που έχουμε ανακαλύψει τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά και την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού σε έναν θόλο 950 τετραγωνικών μέτρων, όσο δηλαδή 2,5 γήπεδα μπάσκετ, και να εξασφαλίσει ένα ταξίδι μακριά από τους νόμους της βαρύτητας της γης. Τι είναι όμως το πλανητάριο? Εάν δεν το ζήσει κανείς, δεν μπορεί κανείς να το περιγράψει με λόγια. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένα αμφιθεατρικό δημιούργημα για να μπορέσει κανείς να ταξιδεύει στο σύμπαν. Όταν ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια, θεωρείται το μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο ψηφιακό πλανητάριο στον κόσμο. Σήμερα μας τρώνε οι Ιαπωνέζοι, αλλά παρόλα αυτά το Ευγενίδιο ψηφιακό πλανητάριο παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα εξοπλισμένα ψηφιακά πλανητάρια στον κόσμο. Σαφώς σε Ευρώπη και Αμερική. Σε όσους ασχολούνται συστηματικά με την αστρονομία, λειτουργεί εκπαιδευτικά. Προσφέρει όμως και στον αμύητο επισκέπτη μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσει με ένα μοναδικό τρόπο την ομορφιά της ανακάλυψης των μυστικών του ουρανού. Αν θέλει κανείς να μάθει το τι συμβαίνει στην επιστήμη και στην τεχνολογία, είναι ο καλύτερος τρόπος για να το μάθει αυτό. Ούτε ο κινηματογράφος, ούτε η τηλεόραση, ούτε τα διάφορα ντοκιμαντέρ μπορούν να ενθουσιάσουν τον θεατή τόσο όσο μια παράσταση του πλανηταρίου. Σε αυτή την ημισφαιρική λοιπόν οθόνη παρουσιάζουμε το σύμπαν, τον ουρανό με τα άστρα κυριολεκτικά. Λέμε ότι το πλανητάριο είναι ανοιχτό σε παιδιά από 5 έως 105 ετών. Γιατί πάντοτε, ακόμη και οι μεγαλύτεροι, πρέπει συνεχώς να μαθαίνουν. Εμάς μας ενδιαφέρουν όταν βγαίνουν από την αίθουσα, όταν τελειώνει μια παράσταση, αν έχουν κατανοήσει τουλάχιστον ένα 10% αυτών που έχουν παρουσιαστεί. Κάθε 6 μήνες έχουμε καινούργιες παραστάσεις, παρόλο που κρατάμε ακόμη και ορισμένες από τις παλιές. Στην περίπτωση της νέας μας παράστασης, με τίτλο «Στα μονοπάτια των άστρων», κάνουμε ένα ταξίδι ανάμεσα στον κόσμο και στους διάφορους κόσμους που βρίσκουμε στο γαλαξία μας. Οι παραστάσεις επιλέγονται είτε από επίκαιρα γεγονότα, για παράδειγμα στο τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, αναμένεται ένας μεγάλος κομίτης. Τέτοιου είδους λοιπόν ενδιαφέροντα μας οδηγούν στην δημιουργία τέτοιων παραστάσεων. Το νέο ψηφιακό πλανητάριο λειτουργεί όλη την εβδομάδα από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ, ενώ τον Φεβρουάριο του 2014 κάνει πρεμιέρα η νέα παράσταση για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις που προκαλεί η ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον. Τι ωραία. Όποιος δεν έχει πάει, να πάει γρήγορα, να πάρει τα παιδάκια του ή και μόνος του. Έτσι. Γιατί είναι εντυπωσιακό για μικρούς και μεγάλους. Εγώ θα πάω πάντως. Να με πάρεις μαζί σου. Θέλω ξαναπάω. Ωραία. Αλεξία, πάμε να μάθουμε τι είναι αυτή η νομική υποστήριξη που δίνει που υπάρχει για δηλαδή πλέον για οικονομικά έτσι ασθενέστερους αυτές τις εποχές που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν δηλαδή στο κόστος που θα είχε μια νομική υποστήριξη από δικηγόρο. Κιμ, πρόκειται στην ουσία για βοήθεια σε πολίτες που ειδικά αυτήν την εποχή είναι πολλοί, οι οποίοι δεν έχουν νομικά προβλήματα αλλά δεν έχουν την δυνατότητα να τα διευθετήσουν. Τι μπορούν λοιπόν να κάνουν? Μπορούν να απευθυνθούν στο νομικό τμήμα που λειτουργεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου του Περιστέρι. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος ναός επιλέχθηκε γιατί δεν είναι κεντρικός και έτσι αυτοί που θέλουν να πάνε εκεί και να απευθυνθούν με διακριτικότητα μπορούν να το κάνουν. Ναι. Να απευθυνθούν στο νομικό τμήμα και χωρίς να πληρώσουν ούτε μία. Για όλες τις υποθέσεις, Αλεξία. Για οτιδήποτε μπορεί να τους απασχολεί. Ναι, τις αστικές έτσι μάλλον. Πιο πολύ. Γιατί τώρα έχουμε πάρα πολλές διαμάχες, ναι, δηλαδή, ότι... και προβλήματα, γιατί μπορεί, ας πούμε, να χρωστάμε σε τράπεζες και δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Δεν προλαβαίνουμε. Ακριβώς. Και να θέλουμε μία υποστήριξη είτε για να ρυθμίσουμε τα οικονομικά μας, να μπορούμε να τα απεξέλθουν, να μην μας πάρουν το σπίτι και χιλιάδιο. Οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό.
Εσύ είναι ασφαλώς και διάφορα άλλα θέματα που μπορεί να προκύπτουν. Να σε βοηθήσουν. Οι περισσότεροι έχουν προβλήματα με δάνεια και με ρύθμιση χρεών σε τράπεζες και κυρίως σε οφειλές από πιστωτικές κάρτες. Αυτά είναι. Για πάμε να δούμε πώς εσείς μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτή την νομική υπηρεσία που σας παρέχει εκεί η Εκκλησία και με βοήθεια του. Πώς το λένε το ναό? Είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Ελευθερίου στο Περιστέρι. Του Αγίου Ελευθερίου στο Περιστέρι. Πάμε να το δούμε. Δεκάδες άνθρωποι περνάν καθημερινά το κατόφλι του Ιερού Ναού του Αγίου Ελευθερίου στο Περιστέρι. Όχι μόνο για να προσευχηθούν στο Θεό και να πάρουν δύναμη για τα προβλήματα που τους πνίγουν, αλλά για να βρουν λύση. Η πρωτοβουλία αυτή είναι συνέχεια πολλών πρωτοβουλειών που έχει πάρει ο καθηγητής και επιστημονικός συνεργάτης Μητροπόλεως κ. Γιώργος Βαθιώτης, συνεργασία με το Σεβασμιότατο. Πώς? Μέσω της νομικής υπηρεσίας που η Μητρόπολη διαθέτει δωρεάν στους αδύναμους οικονομικά πολίτες. Επειδή γνώσαγα 4 νίκια, 1.200 ευρώ, ήρθε ο κλητήρας και μου το σφράγισε και μου λέει δεν θα πειράξεις τίποτε. Πού ζείτε? 8 μήνες στο αυτοκίνητο. Με τη σύνταξη που παίρνω δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Με αυτή τη σύνταξη ζούμε, 600. Αυτή τη σύνταξη ζούμε. Τώρα πώς τα καταφέρετε, πώς τα βγάζετε πέρα? Α, ένας Θεός το ξέρει. Να είναι καλά οι εκκλησίες. Τα τηλεφωνήματά μας και ο κόσμος δείχνουν ότι η κοινωνία μας είναι σε απόγνωση. Η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και βλέπουμε ότι εδώ στο Περιστέρι, στη φτωχομάνα του Περιστερίου, έρχονται άνθρωποι από την Κηφισιά, από τον Πειραιά και από όλα τα σημεία του νομού Αττικής. Οι δικηγόροι του νομικού τμήματος συναντούν καθημερινά πολίτες που βρίσκονται σε απόγνωση και δίνουν αγώνα για να μην χαθεί το όνειρο ζωής και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια όσων τους επισκέπτονται. Θυμάμαι συγκεκριμένα μια κυρία που είχε έρθει αγχείρα. Μπορούσε να κληρονομήσει χρέη από το σύζυγό της. Είχε απολέσει 2 ακίνητα σε πληστηριασμό. Το ποσό το οποίο εκπληστηριάστηκαν τα ακίνητα ήταν χαμηλό, δεν έφτασε για να καλύψει το χρέος και τους στόχους και τα έξοδα και κινδύνευε να χάσει και τρίτο ακίνητο σε πληστηριασμό από τα χρέη αυτά. Η γυναίκα αυτή ήταν άνεργη, είχε και 3 παιδιά, τα οποία ήταν και αυτά άνεργα και οπωσδήποτε ήταν από τις πιο δυσκολίες περιπτώσεις που είχα δει. Ερχόμαστε προκειμένου να πάρουμε τις συμβουλές του δικηγόρου, που γνωρίζουμε ότι προσφέρονται μέσω της Μητροπόλεως Περιστερίου, σε θέματα διακανονισμού οφειλών σε τράπεζες. Άλλοι πολίτες που καταφθάνουν ζητώντας βοήθεια, στην κυριολεξία για λίγα ευρώ που χρωστάν, κινδυνεύουν να χάσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Για 1.200 ευρώ, πράγματι, από κάρτα σε μια τράπεζα, κινδύνευε με πληστηριασμό. Για μικρά χρέη των 50 και 100 ευρώ να ζητάνε και καταστάσεις σπιτιών, γιατί είναι πάρα πολλά. Ζητάνε την κατάσχεση μετά από 30 χρόνια ενός αυτοκίνητου. Περισσότεροι νόμοι ευνοούν δυστυχώς οι τράπεζες. Είμαι κοντά στην σύνταξη, θα καταθέσω για σύνταξη. Καταλαβαίνετε με τα χρονικά διαστήματα τα μεγάλα τα οποία υπάρχουν μέχρι την καταβολή της σύνταξης θα μας δυσκολέψει ιδιαίτερα στο να αναθέσουμε σε κάποιο δικηγορικό γραφείο. Η προσπάθεια της Μητρόπολης και του Δήμου να ανακουφιστούν όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι συνεχίζεται αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά. Ελπίδα τους να μπορέσουν να ελαφρύνουν το βάρος που σηκώνουν και να τους δώσουν λόγο να χαμογελάσουν ξανά. Είναι κρίμα για χρέη όπως 50 και 100 ευρώ, όπως είδαμε και στο βίντεό μας, να υπάρχουν άνθρωποι που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Ακριβώς. Επειδή δεν έχουν λίγα χρήματα. Και πολλές φορές για κάτι που μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα χρέος 150 ευρώ, να πληρώσει ένα νομικό 300 ευρώ. Οπότε για όποιον ενδιαφέρεται, μπορεί να απευθυνθεί εκεί και να τον βοηθήσουν έτσι να ρυθμίσει τα θέματά του. Πάμε τώρα να επισκευάσουμε τους γυαλοκαθαριστήρες μας. Βασίλη, car expert εδώ. Έχεις βάλει μπουγάδα. Αυτοκινητιστική. Μπουγάδα. Αυτός, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένας γυαλοκαθαριστής. Σωστά, σωστά. Τον έχουμε βγάλει από το αυτοκίνητο. Ναι. Έτσι. Τι θέλουμε για να επισκευάσουμε έναν γυαλοκαθαριστήρα. Γυαλοκαθαριστήρα. Πάμε. Λεκάνη. Ναι. Αυτό για τα... Λογικό μου φαίνεται, ναι, μέχρι τώρα, ναι. Για τα πιάτα, νεράκι, σαπούνι. Ό,τι να είναι σαπούνι, πράσινο. Εντάξει, αυτό που χρησιμοποιούμε για τα πιάτα. Α. Εδώ να σημειώσουμε κάτι. Εμείς το κάνουμε τώρα για λόγους. Δεν μπορούσαμε να φέρουμε αυτοκίνητο, ναι, εδώ μέσα. Δεν χρειάζεται καν να βγάλετε τους αλλοκαθαριστές. Μπορείτε να κάνετε ό,τι δείτε εδώ πέρα, να το κάνετε επί τόπου. Τι θα κάνουμε τώρα? Θέλουμε να επισκευάσουμε τους αλλοκαθαριστήρες γιατί βρέχει. Ναι. Και γενικότερα θα το έχουν διαπιστώσει πολλοί ότι δεν καθαρίζει το παμπρίζ καλά. Σωστά. Και αυτό ενοχλεί φυσικά στην οδήγηση και είναι και επικίνδυνο. Πολύ σημαντικό. Βγάζουμε τον αλλοκαθαριστήρα, το καλύτερο είναι να κάνουμε αυτό.
και ελέγχουμε. Εδώ, κράτα στον ελευθερωτή. Αν είναι καλός. Δηλαδή, αν έχει κοψίματα, αν έχει. Ναι. Αν έχει ξεραθεί. Για έλεξε. Καλότσικος μου φαίνεται. Καλώς φαίνεται. Τώρα τι γίνεται, ελαιοκαθαριστήρες. Δεν πιάνω και κάθε μέρα στο χέρι μου για ελαιοκαθαριστήρα, αλλά καλώς. Όπως το καταλαβαίνεις, έτσι είναι μαλακό αυτό το πλαστικό. Πρέπει να είναι μαλακό, να μην είναι ξερό. Γιατί άμα έχουμε αφήσει το αυτοκίνητό μας στον ήλιο και πάρα πολύ καιρό, να ξέρεις ότι ξεραίνονται. Ναι, γι' αυτό... έχω δει, ας πούμε, που μπαίνει ας πούμε, μια βρωμιά εδώ μέσα και μετά κάνει ένα βαθούλωμα για ελαιοκαθαριστήρας και ακριβώς αυτό το σημείο, έτσι πως είναι το τζάμι και καθαρίζει, σοφήνει μια γραμμή. Στην ουσία αυτό πάμε να επισκευάσουμε. Ωραία. Επισκευάσουμε σε εισαγωγικά. Γιατί από την ατμοσφαιρική ρήπανση, από τη γύρη που πέφτουν τα δέντρα, κάθεται πάνω σε ελαιοκαθαριστήρα, άρα στην ουσία δεν καθαρίζει καλά. Τι κάνουμε, να βάλουμε το νερό. Ωραία. Ξεκινάμε. Το βάζω μέσα το νερό. Ρίξε νεράκι. Όπα. Σαπούνι. Έκαζε το νεράκι. Έχει λίγο σαπουνάκι. Εδώ. Όμορφα. Πολύ. Όχι, εντάξει. Για να κάνουμε ίσα να κάνουμε τη σαπουνάδα. Ανακατεύουμε. Ωραία τα λες εσύ, για κάνε και εσύ έτσι, τίποτα. Εδώ για να δείξουμε. Τι κάνουμε, τώρα σαπουνάδα στην ουσία κάνουμε. Ναι. Πώς κάνουμε τα πιάτα στο σπίτι, καθαρίζουμε. Ναι. Κάνουμε πλένεις πιάτα στο σπίτι. Όχι, αλλά υποθέτω. Και πάμε τώρα δεν να κάνουμε. Δεν έχει πλύνει ποτέ πιάτα. Έχει τύχει, όταν ήμουν φοιτητής έπλυνα και εγώ αναγκαστικά. Τώρα πιάτα. Τίποτα. Εντάξει, σπάνια. Τώρα πλένεις το γυαλοκαθαριστήρα. Τώρα πλένουμε τους γυαλοκαθαριστήρες. Οι άντρες ασχολούμαστε λίγο με την μπουγάδα του αυτοκινήτου. Και τώρα τι κάνουμε. Ναι. Τι προτείνω εγώ. Εδώ τώρα βλέπουμε έχουμε κάνει σαπουνάδα. Να το ξεκινήσουμε αρχικά με την σκληρή επιφάνεια. Για να βγάλουμε τα χοντρά. Να δω, κάτσε το βουτήξουμε λίγο. Πώς τη λένε τη γυναίκα σου. Ηρώ. Ηρώ. Ναι. Ηρώ τον βλέπεις τι ωραία που καθαρίζει το γυαλοκαθαριστήρα. Ναι. Για βάλτε να καθαρίσει κανένα πιάτο στο σπίτι. Με βάζει και καθαρίζει το αυτοκίνητα. Και το δικό της. Και το δικό της. Εντάξει. Και μετά από τη σκληρή επιφάνεια κάνουμε με τη μαλακή. Στην ουσία σαπουνίζουμε τον γυαλοκαθαριστήρα. Για να φύγουν οι σκληρές βρωμιές, ναι. Δηλαδή οι γύροι, όλα αυτά τα οποία δεν μπορούμε να τα βγάλουμε το χέρι ή μόνο με το νερό. Αυτό το πλαστικό που μας έδειξες πριν έχει σκληρή, είναι σκληρό από αυτό που έλεγες. Αν ξεραθεί, εκεί αλλάζουμε τον ελαιοκαθαριστήρα. Τέλος. Εκεί, ναι, ναι. Εδώ λέμε τώρα στην περίπτωση αυτό κάνουμε. Δεν τίποτα μαλακτικό, τίποτα να μαλακώσει. Όχι. Δεν έχει τέτοιο. Δεν έχει τέτοιο. Εδώ στην ουσία, αν επισκευάζει το ελαιοκαθαριστήρα, τον επισκευάζουμε. Αν όχι, προχωρούμε σε αντικατάσταση που στην ουσία κοστίζει 2, 3, 4, 5, 10 ευρώ ανάλογα. Κάθε πότε πρέπει να το κάνουμε. Ρίξε ένα ρεκ τώρα. Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε αυτό. Συνήθως τώρα, αυτή είναι η καλύτερη περίοδο για να το κάνουμε. Ναι. Γιατί τώρα αρχίζουν οι βροχές. Γιατί πέρασαν οι ζέστες. Θα το σκουπίσουμε για λιγάκι. Έτσι. Πέρασαν οι ζέστες, αρχίζουν οι βροχές. Οπότε είναι η καλύτερη περίοδος. Γι' αυτό λέμε, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, αν έχετε ακούσει φίλες και φίλοι. Τι λένε, ότι δεν αλλάζουμε τους ελαιοκαθαριστήρες το καλοκαίρι. Δεν βρέχει, άρα δεν τους χρησιμοποιήσουμε. Και τώρα, άμα πιάσεις, δηλαδή έπρεπε να έχουμε. Θα καταλάβεις ότι εδώ το πλαστικό του έχει μαλακώσει πάρα πολύ και έχει γίνει ομοιόμορφο. Ναι, καταρχάς έχει αυτό του πλαστικού που νιώθεις τώρα ότι θα πιάσει το τζάμι και θα το καθαρίσει. Καθαρίσει. Είναι πολύ απλό, πάρα πολύ χρηστικό αυτό που κάναμε. Και εγώ το προτείνω σε όλους. Δηλαδή... Αν πάμε, ας πούμε, το αυτοκίνητό μας τώρα σε ένα. Εκεί που μπαίνεις μέσα και πλένεται το αυτοκίνητο, όπως το λένε. Σε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο. Σε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο, ακριβώς αυτό. Δεν γίνεται το ίδιο. Κοίταξε, θα καθαρίσει, αλλά φαντάσου ότι έτσι όπως είναι το τζάμι και κάθεται ο ελαιοκαθαριστήρας, δεν μπορεί να πέσει με πολύ μεγάλη πίεση και να καθαρίσει αυτήν εδώ την πλευρά. Οπότε δεν εμάς μας ενδιαφέρει αυτή η πλευρά η οποία εφάπτεται με το τζάμι. Ωραία. Γιατί ένα μικρό, μία μικρή βρωμίτσα, αν μπορώ να το πω, αν καθίσει εδώ, θα μας κάνει ζημιά και δεν θα βλέπουμε. Σωστά. Λοιπόν, και αυτό πολλές φορές υποτιμάμε το συγκεκριμένο, αλλά είναι πολύ σημαντικό και ελαιοκαθαριστήρες, ειδικά να το έχουμε χειμώνα. Σωστή ορατότητα και καθαρό φαμπρίσι. Και αν χρειάζεται να τους αλλάξουμε, το κόστος είναι πολύ μικρό, 2-3 ευρώ. Mm-hmm. Υπάρχουν ελαιοκαθαριστήρες που βγάζεις μόνο το πλαστικό, το αλλάζεις με 2 ευρώ και τελείωσες. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Κλείναμε και σήμερα το αυτοκίνητο. Λοιπόν, ηρώ, κατάλαβες τώρα. Α, μην βάζεις λόγια. Να σας θυμίζουμε και λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής για να σας δώσουμε τα ωραία μας δώρα που είναι πολλά σήμερα. 211-55-50-550, το τηλέφωνο της εκπομπής μας. Ή μπορείτε να μας στείλετε και email στο email της εκπομπής. Και ασφαλώς να σας θυμίσω και το Facebook και το Twitter μας, Magazine Life, μία λέξη. Πληκτρολογείτε και μας βρίσκετε. Αυτά είναι τα δωράκια μας για σήμερα. Πολλά ωραία και χρήσιμα. Θα παίξουμε ένα μουσικό quiz, εύκολο, με τον Στέφανο και θα γίνει δικά σας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επιστρέψαμε και τώρα θα μιλήσουμε για την πίεση και ειδικότερα για την υπέρταση. Αναστασία Μοσχοβάκη είναι εδώ κοντά μας, ειδική παθολόγος, για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που δεν αφορά μόνο μεγάλους ηλικία ανθρώπους, αλλά και νέους και όλους μας, και δεν είναι κάτι που μπορεί να το έχουμε και έτσι σε νεαρή ηλικία, μπορεί ξαφνικά να μας εμφανιστεί. Οι παροδικές διαταραχές αρτηριακής πίεσης είναι πολύ συχνές αυτή την περίοδο. Ειδικότερα με την οικονομική κρίση, πολλοί άνθρωποι παρουσιάζουν υπερτασικές κρίσεις. Όμως, για να μιλήσουμε για άνοδο της αρτηριακής πιέσεως, πρέπει να παρατηρείται μια μόνιμη διαταραχή της αρτηριακής πίεσης. Μπορεί δηλαδή και σε κάποιες έτσι... Ναι, θα έλεγα δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας να εμφανιστεί μόνο αυτή τη χρονική περίοδο μια υπέρταση. Ναι, βεβαίως. Θα εμφανιστεί βεβαίως μια μικρή παροδική αύξηση. Οι μεγάλες τιμές, οι μόνιμες αυξήσεις, είναι αυξήσεις οι οποίες παρατηρούνται σε άτομα που πλέον έχουν περάσει την διαχωριστική γραμμή και αποκαλούνται υπερτασικοί. Υπέρταση έχουμε όταν η συστολική πίεση, η μεγάλη πίεση όπως είναι ευρέως γνωστή, είναι άνω ή ίση από 140 μιλιμέτρη δραργύρου. Επειδή όμως μία μόνη τιμή μπορεί να αποτελεί απλώς και μόνο εκδήλωση άγχους, θα πρέπει ο μέσος όρος των μετρούμενων πιέσεων σε διαφορετικές μέρες να είναι πάνω από αυτή την τιμή και πάνω, από 140 μιλιμέτρη δραργύρου και πάνω. Αυτό σημαίνει, έτσι, για να το βάλουμε λίγο έτσι στη σειρά, αν εγώ στενοχωρηθώ, αν τσαντιστώ, αγχωθώ και ξαφνικά δω ότι ανεβάζω πίεση 14-15, δεν σημαίνει ότι είμαι υπερτασική. Όχι, αυτό θέλω να πω. Δεν σημαίνει ότι είστε υπερτασική. Βεβαίως, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να έχουν φυσιολογικές συστολικές πιέσεις, αλλά να είναι υπερτασικοί επειδή έχουν αυξήσει στη διαστολική τους πίεση. Ναι. Έτσι και η διαστολική πίεση, η μικρή πίεση δηλαδή, όπως είναι ευρέως γνωστή, θα πρέπει και αυτή να ευρίσκεται κάτω από 90 μιλιμέτρη δραργύρου. Ναι. Και επειδή μία αύξηση, μία τιμή μπορεί να, να παρατηρηθεί υπό την επίρρεια του στρες, γι' αυτό και πάλι μιλάμε για μέσο όρο μετρήσεων, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 90 μιλιμέτρη δραργύρου και πάνω. 9 που λέμε εμείς, δηλαδή η μεγάλη δεν πρέπει να ξεπερνά τα 14 και η μικρή... Ναι. Αυτό βεβαίως, αυτές οι μετρήσεις και αυτές οι τιμές είναι οι μετρούμενες με τα επαγγελματικά υδραργυρικά πιεσόμετρα. Επειδή στις μέρες μας πολλοί άνθρωποι έχουν αυτόματα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, στα αυτόματα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα ισχύουν αυτές οι τιμές, αλλά επειδή συνήθως υποτιμούν την πίεση, τα όρια είναι μισό βαθμό μικρότερα από αυτά που είπαμε παραπάνω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί οι περισσότεροι τώρα έχουν τα ηλεκτρικά πιεσόμετρα. Και αυτό που έχω ακούσει 8, είναι ότι... Οπότε 13,5 και 8,5. 13,5 και 8,5. Και επίσης έχω ακούσει ότι με τα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα πρέπει να κάνουμε τρεις φορές και να βγάλουμε το μέσο όρο. Ισχύει αυτό, έτσι? Ναι, ισχύει αυτό. Επίσης με τους παλμούς τι κάνουμε? Μπορεί να έχουμε μια πίεση η οποία να είναι 14-9 που είναι φυσιολογικό. Αν η παλμή μας είναι... 14-9 δεν είναι φυσιολογικό. Είναι το όριο. Αν υπερβεί. Είναι το... Και αν αυτό παρατηρείται σε πολλαπλές μετρήσεις, τότε υπάρχει θέμα, πρόβλημα. Αν είμαστε μέχρι εκεί. Αν βλέπουμε τους παλμούς όμως ότι είναι αυξημένοι πάρα πολύ, γιατί η πίεση... Η παλμή παίρνει... είναι άλλη κατηγορία πάθησης. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι υπερτασικοί, αλλά έχουν χαμηλούς παλμούς. Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι υπερτασικοί και έχουν φυσιολογικούς παλμούς. Και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι υπερτασικοί και έχουν υψηλούς παλμούς. Εδώ πρόκειται για μία άλλη κατηγορία παθήσεων. Η παλμή, υψηλή ή χαμηλή παλμή. Εμείς εδώ μιλάμε για την αύξηση της πίεσης, δηλαδή της πίεσης του αίματος, όπως μετράτε στις αρτηρίες, την οποία μετράμε σήμερα με τα ειδικά υδραργυρικά πιεσόμετρα. Αλλά έχει και ορισμένα... σημασία η ηλικία, δηλαδή το αν είναι μια γυναίκα ή ένας άντρας 35-65 ή και το φύλλο, δηλαδή αν είναι άντρας ή γυναίκα. Συνήθως οι γυναίκες παρουσιάζουν υπόταση πριν την ηλικία της εμεινόπαυσης και μετά την εμεινόπαυση πολλές από αυτές μεταπίπτουν σε υπέρταση.
Δηλαδή πώς εξηγείται, πού οφείλεται? Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, τιμές αρτηριακής πίεσης εξαρτώνται από μια ευρεία κατηγορία παραγόντων. Από τον τρόπο διαβίωσης του κάθε ατόμου, από τις συνθήκες, από το πόσο βάρος έχει, από το αν κάνει καθιστική ζωή ή όχι. Όλα και αυτά. Επίσης εξαρτάται και από το ορμονικό του επίπεδο. Δηλαδή πείτε μου κάτι, εγώ ας πούμε που είμαι, θα έλεγα, υποτασική. Μπορεί να είμαι μια ζωή υποτασική ξαφνικά στην εμεινόπαυση να γίνω υπερτασική? Ναι, παρατηρείτε αυτό. Εάν έχετε μια κληρονομικότητα υπέρτασης από ένα πατέρα αυτό. Ή μια μητέρα, υπάρχει μια κληρονομικότητα υπέρτασης, μερικές φορές οι κληρονομικές προδιαθέσεις εκδηλώνονται μετά την εμεινόπαυση στη γυναίκα όσον αφορά την αρτηριακή πίεση. Δεν το ήξερα αυτό. Να, κάτι μάθαμε και σήμερα. Πείτε μας κάτι άλλο. Αν τώρα είτε είμαστε ήδη υπερτασικοί ή μετά από την εμεινόπαυση στις γυναίκες, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουν τα υπερτασικά άτομα? Τα υπερτασικά άτομα θα πρέπει να αποφύγουν να αποφεύγουν το αλάτι. Η κατάχρηση του άλατος είναι ένας από τους παράγοντες που ενοχοποιείται στην πυροδότηση της υπέρτασης. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν, αυτό αφορά και την πρόληψη της υπέρτασης, να μην γίνεται κατάχρηση στο αλάτι. Το δεύτερο βασικό στοιχείο που θα πρέπει να κάνει ο υπερτασικός είναι να διατηρεί φυσιολογικό βάρος. Το σώμα, τα πολλά κιλά βαραίνουν το σώμα και αναγκάζουν την καρδιακή αντλία αλλά και την κυκλοφορία του αίματος να επιταχυνθεί και έτσι αυξάνεται η αρτηριακή πίεση μέσα στο αγγείο. Επίσης, τα άτομα τα οποία έχουν υπέρταση δεν θα πρέπει να κάνουν καθιστική ζωή. Είναι καλύτερα, εάν θέλουν να πάνε στο σούπερ μάρκετ, να περπατήσουν, να κάνουν ένα περίπατο για να ψωνίσουν κάτι. Η κίνηση γενικά βοηθάει. Ναι, η κίνηση βοηθάει στον υπερτασικό. Επίσης, η διατροφή, η οποία είναι πλούσια σε λαχανικά, φρούτα και χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά και σε τρανς λιπαρά, επίσης έχει βρεθεί ότι βοηθάει τα άτομα που πάσχουν από υπέρταση. Ο υπερτασικός θα πρέπει να μην κάνει κατάχρηση αλκοόλ, γιατί και το αλκοόλ ενέχεται στην υπέρταση, όπως επίσης δεν θα πρέπει να κάνει κατάχρηση ποτών τύπου κόλα και καφέ. Ναι. Επειδή τώρα η υπέρταση είναι μία νόσος που προσβάλλει όλα τα όργανα, προσβάλλει τον εγκέφαλο, την καρδιά, κάνει αισθητική δυσλειτουργία, θα πρέπει ο κάθε ένας που έχει αυξημένη πίεση να γνωρίζει ότι οι δυσμενείς επιδράσεις της υπέρτασης αυξάνουν όταν παράλληλα το άτομο αυτό έχει και κάποιες άλλες κακές συνήθειες. Επί παραδείγματι καπνίζει. Ο υπερτασικός λοιπόν που καπνίζει έχει μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών από ένα υπερτασικό που δεν καπνίζει. Όπως και ο υπερτασικός που έχει ψηλό ζάχαρο ή υψηλή χοληστερίνη. Πότε είναι αναγκαία η λήψη φαρμάκων για την υπέρταση? Όταν έχουμε υπέρταση εξεσημασμένη, δηλαδή όταν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συστολική πίεση 190 μμ διδαργύρου ή έχουμε μία διαστολική πίεση 11 μμ, 110 μμ διδαργύρου, 120 και πάνω, όταν λοιπόν η πίεση είναι εξεσημασμένη θα πρέπει να δοθεί αγωγή. Όταν έχουμε μια ήπια υπέρταση όμως ή μια μέτρια υπέρταση, εκεί θα πρέπει ο υπερτασικός να ακολουθήσει κάποιες οδηγίες στην καθημερινότητά του, να κάνει διατροφική θεραπεία. Ναι, και με ένα πρόγραμμα τέτοιο που να περιέχει γυμναστική, διατροφή σωστή και όλα αυτά. Και είχαν και το λεμόνι, έτσι. Ναι, ακόμα και όλοι με φυσικά φάρμακα. Με το λεμόνι ρίχναν την πίεση. Δεν ξέρω. Με ένα φάρμακα εναλλακτική ιατρική, φυσικά φάρμακα ή συμπληρώματα βοηθούν. Ισχύει αυτό με το λεμόνι που λέει ο Στάθης? Γιατί όλοι μας έχουμε μάθει ότι όταν έχεις πίεση, λέει, πιες λίγο λεμόνι για να σου ρίξει την πίεση. Αυτό είναι μία δοξασία. Αντίθετα, για παράδειγμα, το σκόρδο βοηθάει επίσης στη ρύθμιση της πίεσης και ορισμένα άλλα συμπληρώματα, η σύνθεση των οποίων εξαρτώνται από το στάτους υγείας του ατόμου που έχουμε κάθε φορά να αντιμετωπίσουμε. Επομένως, η χημική φαρμακευτική αγωγή είναι απαραίτητη για τις μόνιμες αυξήσεις της υπέρτασης, οι οποίες βρίσκονται πάνω από ένα επίπεδο και οι οποίες δεν ανταποκρίνονται και δεν με διατροφική θεραπεία ή με θεραπεία εναλλακτικής ιατρικής φυσικές θεραπείας. Όποιος έχει υπέρταση θα έχει μια ζωή. Μιλήσετε ένα ασθενή μου, έτσι όπως μου το είπατε. Ο ασθενής μου αυτός ήταν δικηγόρος, ζούσε μια πολύ αγχώδη ζωή. Αυτός ο άνθρωπος τον παρακολουθούσε για την υπέρταση και για να ρυθμιστεί η υπέρτασή του ήθελε δύο φάρμακα. Πετούσε, ήταν από τις υπερτάσεις, τις σκληρές υπερτάσεις που λέμε εμείς οι γιατροί.
και απαιτούσε διπλή θεραπεία. Μόλις ο άνθρωπος αυτός μπήκε στη σύνταξη και πήγε στο χωριό του, δεν είχε καμία ανάγκη. Φεύγω για το χωριό μου. Το άγχος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε καθόλου την υπέρταση και να την ελέγχουμε. Και πολλές φορές μπορεί ειδικά δηλαδή οι νέοι να μην μετράνε την πίεσή τους και να μην γνωρίζουν καν ότι μπορεί να είναι υπερταστική. Και αυτό είναι πολύ κακό. Πρέπει να το ελέγχουμε. Ναι, επιμακρών υπέρταση δεν έχει συμπτώματα. Ναι. Επίσης είναι μια πολυσυστηματική νόσος. Υπάρχει μια δοξασία ότι βλάπτει μόνο την καρδιά. Δεν βλάπτει μόνο την καρδιά. Βλάπτει την καρδιά, βλάπτει τον εγκέφαλο, βλάπτει το ανδρικό γεννητικό σύστημα, βλάπτει τα αγγεία, προκαλεί ανευρίσματα, προκαλεί μια ευρεία γκάμα επιπλοκών από όλο το σώμα. Καλό είναι λοιπόν να μετράμε την πίεσή μας και να την παρακολουθούμε. Κύριε Μοσχοβάκη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εμείς θα πάμε να μαγειρέψουμε τώρα και θα μαγειρέψουμε κάτι υγιεινό. Θα βγάλουμε λαβράκι στην κυριολεξία, με σπανάκι θα το σερβίρουμε. Για να δω ποιον έχουμε στην κουζίνα μας σήμερα. Καλό μεσημέρι, Τόνι Καβαλιέρος. Καλώς ήρθατε. Καλώς βρήκα. Θα βγάλουμε λαβράκι, να το, σήμερα. Με σπανάκι. Εύκολο, απλό. Η απλότητα στο μεγαλείο. Υγιεινό. Υγιεινό. Νομίζω ότι κάνει και για υποτασικούς και για υπερτασικούς. Από ό,τι άκουσα, ναι. Οπότε είμαστε και μέσα στη θεματολογία μας. Ναι, ναι, ναι. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν για να φτιάξουμε αυτό το πιάτο. Αυτό το πιάτο, το λαβράκι αυτό, αυτή την εποχή βρίσκει σε ιχθυοτροφείο. Πάρα πολύ καλό ιχθυοτροφείο. Το λαβράκι είναι λιγάκι λιπαρό. Οπότε για να το βοηθήσουμε να μην μας βγαίνει αυτή η λιπαρότητα στο στόμα και στη γεύση, προσθέτουμε μερικά μυρωδικά, προσθέτουμε μία σάλτσα που θα κάνουμε φρέσκα και θα του δώσουμε αυτή την ένταση που πρέπει να έχει και τη γεύση που πρέπει να έχει. Ωραία, πολύ ωραία. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι σαν ένα σάντουιτς. Το λαβράκι το βρίσκουμε έτσι. Όχι. Το βρίσκεις ολόκληρο, τον ρωτάς να το φιλετάρει. Εγώ το έχω φιλετάρει μόνος μου. Του λες να σου βγάλει τα δύο φιλέτα ή προσπαθείς να το κάνεις μόνος σου. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ένα σάντουιτς, θα το πούμε, με το λαβράκι. Θα ψήσουμε το λαβράκι τα δύο φιλέτα, θα δεις πώς το κάνουμε. Θα το γεμίσω με σπανάκι. Ναι. Έχω, λόγω του χρόνου μας που έχουμε λίγο. Το έχω ετοιμάσει, είναι ένα σπανάκι που το έχω σοτάρει λιγάκι, με λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθο, αλάτι πιπέρι. Πολύ λίγο στο τηγάνι, το έχουμε τσιγαρίσει, όχι λίγο ακριβώς, το σπανάκι, πάρα πολύ λίγο, πάρα πολύ να κρατάει λιγάκι. Μέσα σε αυτό θα βάλουμε φέτα, ωραία. Οπότε αυτή θα είναι η γέμιση που θα βάλουμε ενδιάμεσα από τα δύο τα φιλέτα μας. Και μετά θα έχουμε μία σάλτσα που φτιάχνουμε εδώ πέρα, την έχω έτοιμη, το μάλλον θα με βοηθήσει λιγάκι εδώ πέρα να κάνουμε κάτι, που είναι ντομάτα, έχει κρεμμύδι. Έχει ελιά ψιλοκομμένη. Ναι. Θα βάλουμε λίγο θυμάρι και λίγο δεντρολίβανο μέσα ψιλοκομμένο, θα το κάνουμε τώρα. Λίγο ελαιόλαδο και έχω βάλει λίγο βαλσάμικο. Ελληνικά όλα. Όλα. Έτσι. Και απλή γεύση, όπως είπαμε, πρέπει να έχουμε απλή. Η απλότητα είναι το παν στην γεύση. Περιμένουμε λοιπόν να ζεσταθεί το τηγάνι καλά. Λαδάκι θα βάλουμε. Λίγο λαδάκι, νομίζω το λαδάκι μας είναι εδώ. Ωραία, εμείς τώρα βλέπουμε και την κάρτα με τα υλικά για να μπορείτε εσείς στο σπίτι να σημειώσετε τι υλικά θα χρειαστείτε, το λαβράκι, το σπανάκι, τη φέτα, τις ελιές, την ντοματούλα το λαβράκι και τα μυρωδικά. Για να το χρησιμοποιήσουμε, απλώς θα μου δώσει λιγάκι το αλάτι και το πιπέρι. Ναι, το πιπέρι. Λιγάκι, να το άλλο το πιπερώσουμε. Θες να το... Α, στο λαβράκι επάνω. Η τηλεόραση σας έχει λείψει καθόλου? Όχι. Όχι. Δεν μου έχει λείψει, η αλήθεια είναι. Μ' αρέσει έχει... αυτό που το ναι, λέτε. Είναι μερικά γιατί? Χρόνια τώρα που έχω να... Δεν ξέρω γιατί. Γιατί με περιορίζει σε αυτό που θέλω να κάνω. Ξέρεις, αυτό που βγαίνουν και λένε ότι μαγειρεύουμε σε 10 λεπτά, μαγειρεύουμε σε 20 λεπτά. Αυτό μου κάπως, για μένα σαν επαγγελματίας, μου κάνει λίγο... Τόσα χρόνια σας απολαμβάναμε, τρώγαμε τα φαγητά σας, που ήσασταν μαζί με τη Ρούλα την Κορομιλά. Αχ, είμαστε χρόνια, 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 χρόνια. Ωραία χρόνια όμως. Ωραία, πολύ ωραία χρόνια. Λοιπόν, το λευράκι το βάζουμε πρώτα από τη μεριά που είναι το δέρμα. Η αλήθεια είναι ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι διαφορετικός από τον πραγματικό. Εμένα μου λείπει πάρα πολύ...
εφόσον μαγειρεύω, δεν μου λείπει η κουζίνα. Οπότε η τηλεόραση να μου λείψει λιγάκι δεν με πειράζει, να σου πω την αλήθεια. Είμαι συνέχεια μέσα σε μια κουζίνα, συνέχεια δημιουργώ καινούργιες γεύσεις. Τώρα εκπαιδεύετε νέο σεφ. Ναι, δουλεύω σαν σεφ σύμβουλος. Ανοίγω μαγαζιά για κόσμο, δηλαδή εκπαιδεύω προσωπικό, φτιάχνω μενού και συνταγές και αυτά. Αυτό κάνω μέσα στις κουζίνες συνέχεια, με τα νέα τα παιδάκια. Αυτό είναι μια χαρά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα τώρα το κάνουμε πρώτα από το δέρμα. Ναι. Α, γιατί? Γιατί αν το κάνουμε από την ανάποδη μεριά θα γυρίσει προς τα μέσα και δεν θα γυρίσει μπορεί το δέρμα. Δεν θα είναι. Όχι, θα διαλυθεί, αλλά δεν θα έχει το σχήμα που θέλω να έχει. Τώρα, αυτό εδώ πέρα, μόλις αρχίσει και βλέπουμε ότι ασπρίζει στα πλάγια, πάει να πει ότι είναι έτοιμο, το γυρνάμε και λίγο από την άλλη μεριά. Αυτό θα το κόψουμε. Αυτό το έχω κόψει κιόλας. Α, είναι κομμένο εκεί. Έχω σου δείχνω ακριβώς τα υλικά. Αυτό είναι μαζί με το σπανάκι. Αυτό είναι μαζί με το σπανάκι. Ωραία, και το ο άνηθος είναι μαζί με το σπανάκι. Ωραία. Αυτό τώρα που θα κάνουμε όσο ετοιμάζουμε αυτό, θέλω εδώ μέσα, ναι, μου βγάλεις λίγα φιλαράκια από το θυμάρι. Ωραία. Το θυμάρι αυτό, το φρέσκο θυμάρι. Και εγώ θα κόψω λίγα φιλαράκια. Το θυμάρι τι του χαρίζει έτσι στη γεύση? Κοίταξε, εγώ δεν το χρησιμοποιούμε γενικά, πάρα πολύ. Ναι, το δεν ξέρω γιατί δεν το χρησιμοποιούμε πολύ, ενώ είναι πολύ ωραίο. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ μου ρίγανη. Ναι. Όταν φτιάχνω κάτι. Γιατί η ρίγανη μέσα στο φαγητό πικρίζει λιγάκι όταν το μαγειρεύεις, ενώ είναι ωραία ομή. Ενώ το θυμάρι γλυκίζει λιγάκι και έχει πιο γήινη γεύση. Οπότε λίγο δεντρολίβανο μέσα, βάζεις και εσύ λίγο τα. Λοιπόν. Τώρα εδώ. Πότε δεν θα ξανακάνετε τηλεόραση? Κοίταξε. Τώρα δεν μπορεί δεν σας έχει λείψει καθόλου. Όχι, δεν λέω ότι δεν μου έχει λείψει, αλλά δεν είναι και κάτι, ας πούμε, που... Εντάξει. Λοιπόν, για να εξηγηθούμε, να είδες γιατί δεν μου λείπει τηλεόραση. Έπρεπε να είχα φέρει μαζί μου ένα τηγάνι αντικολλητικό. Εντάξει, που να είναι flat, όχι γκρι. Για να μην μου κολλάει το ψαράκι. Ναι. Αλλά δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς θα το φτιάξουμε. Φτάνει αυτό ή να βάλω κι άλλο? Αυτό φτάνει. Ωραία. Λοιπόν, να βάλω μέσα εκεί από... θα μου βάλεις λιγάκι λάδι. Λάδι. Έχω βάλει κι όλα στο βαλσάμικο. Ωραία. Πάρω ένα κουταλάκι. Εδώ σου. Α, εντάξει. Τα είχα όλα. Κουταλάκια έχουμε. Αυτή τώρα... είναι η σάλτσα την οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Τώρα κάτι που με... την οποία δεν θα την μαγειρέψουμε καθόλου, θα είναι έτσι, φρέσκια ντοματούλα. Ναι, έτσι. Αυτό λέω φρεσκότητα, ξέρεις, πρέπει να είναι όλα φρέσκα, όλα τα υλικά πρέπει να είναι φρέσκα. Και θα είναι και ελαφρύ έτσι. Πάρα πολύ. Τώρα κάτι άλλο που ο κόσμος που με ξέρει, ξέρει ότι παντού βάζω τσίλι. Μπορεί να μας το έχω γράψει στα υλικά, αλλά είναι κάτι, μια πινελιά, που βάζω παντού. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα ένα κόκκινο τσίλι. Αν όμως τώρα δεν το θέλω πολύ καυτερό, θα βάλω λίγο ή δεν θα βάλω καθόλου? Δεν θα βάλεις καθόλου. Αυτό δεν είναι. Το τσίλι μέσα σε ένα φαγητό δίνει ένταση. Η ένταση δίνει μια... γεμίζει τη γεύση, γεμίζει το στόμα σου από γεύση. Οπότε... είναι πάρα πολύ που τους αρέσει το τσίλι. Εντάξει, εμένα μ' αρέσει είναι τα καυτερά, τσίλι. Όχι πάντα. Ξέρεις ανάλογα με τη διάθεση που έχω. Να ξέρεις ένα πράγμα, ότι το τσίλι, το φρέσκο το τσίλι, έρχεται ωραία μέσα στο στόμα, σου δίνει αυτή την κάψα που χρειάζεται, σου δίνει αυτή την κάψα όμορφα, δεν σε ενοχλεί, δεν σου πειράζει τα χείλη και φεύγει όσο όμορφα έρχεται, έτσι και φεύγει. Δεν θα σου μείνει. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το σβήνουμε τελείως, δεν το χρειαζόμαστε ωραία πια. Και τώρα αυτό που κάνουμε είναι να σερβίρουμε το πιάτο μας. Θα το βάλω εδώ, ευχαριστώ πολύ. Γιατί τώρα πια δεν το χρειαζόμαστε. Τι είναι αυτό που δίνετε έτσι ως συμβουλή στο δρόμο στους νέους σεφ που εκπαιδεύετε εσείς? Η συμβουλή που δίνω? Ναι, η βασική συμβουλή. Υπομονή, επιμονή και πάθος. Αυτή η δουλειά θέλει αγάπη. Εάν αυτή τη δουλειά δεν τη κάνεις με αγάπη, έχασες. Δεν μένεις. Θέλει πάρα πολύ θυσία. Η δουλειά αυτή θέλει θυσία. Είναι μοναχική δουλειά και θέλει πολύ θυσία. Λοιπόν, έχουμε το ένα το κομμάτι. Πάνω σε αυτό θα βάλουμε τώρα το σπανάκι. Το σπανάκι μας. Ποια ήταν έτσι κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής σας θητείας, ποιο ήταν μάλλον το
αγαπημένο φαγητό των τηλεθεατών που σας το ζητάγανε και σας το ξαναζητάγανε συνεχώς. Λόγω καταγωγής, δηλαδή, έχω μεγαλώσει και έχω μαγειρεύσει στη Νότια Αφρική. Ναι. Εντάξει, και έκανα πάντα πικάντικα φαγητά. Πράγματα που έφτιαχνα που μου ζητάγανε ήταν αυτό, ήταν πάντα τα πικάντικα. Φτιάξε μας κάτι πικάντικο. Εντάξει, η τηλεόραση. Το τσίλι. Γι' αυτό και το τσίλι παντού. Η τηλεόραση γενικά δεν θέλει ψάρι. Εγώ όμως επιμένω ότι το ψάρι είναι κάτι που επειδή ο κόσμος δεν ξέρει πάρα πολύ να το χρησιμοποιήσει, είναι καλό να το δείξουμε. Τώρα το λαβράκι πολλές φορές το βρίσκουμε και καταψυγμένο. Ναι, αλλά δεν είναι. Αν πάμε στο ψαρά μας και του πούμε εξής κάτι, για θέλω θέμα ένα λαβράκι. Λέω τώρα. Και για θέμα κόστους. Μα γιατί δεν είναι ακριβό. Λοιπόν, αυτό τώρα έτσι όπως είναι. Ευχαριστώ. Αχ, τι ωραία, γι' αυτό είπατε σάντουιτς στην αρχή, Ναι. Κοίταξε, το παν είναι να σερβίρεις και κάτι σωστά. Okay. Και είναι το μάτι που τρώει μαζί και αυτό. Όχι, το μάτι τρώει πρώτο. Τρώει πρώτο. Το στόμα όμως γεύεται. Οπότε, αν αυτό που βλέπεις στο μάτι δεν είναι γευστικό, για έναν επαγγελματία τέλος πάντων, δεν θα ξανάρθει να το φάει. Οπότε, το να σερβίρω εγώ μονάχα. Πάρω ένα πιρουνάκι, γιατί έχει πάει και μεσημεράκι. Θα πάρω ένα πιρουνάκι. Θα πάρεις ένα πιρουνάκι. Αυτό εδώ πέρα το γαρνίρο, απλά και μόνο, με ένα βαλσάμικο σιρόπι το οποίο. Όντως τρώει πρώτο το μάτι. Πρώτο κοιτάξτε το μάτι. Τι ωραίο, κοιτάξτε το πριν βάλω εγώ το πιρούνι. Θα πέσει. Να σας πω ότι από το κοντρόλ μου λένε ότι πολλές τηλεθεάτρες αυτή τη στιγμή ζητούν να επιστρέψετε στη τηλεόραση και να ξανάρθετε σίγουρα να μας δείξετε άλλη μία συνταγή. Εγώ πολύ θα βάλω τώρα το πιρουνάκι. Έτσι, μπράβο, θα πάρεις θα προσπαθήσω όλο μαζί. Έτσι, να μην χαλάσω τον ντεκόρ. Πολύ ωραίο. Τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Πού μας ήρθατε, σας ξαναπεριμένουμε. Μακάρι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχετε ωραία φωνή. Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211-5550-540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Επιστρέψαμε και Βίκυ, πάμε να δούμε τώρα αυτό το θέμα που αφορά τον Ιωάννη Καποδίστρια, διότι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος έκανε μία πρόταση στην Ιερά Σύνοδο ώστε να ανακηρυχθεί Άγιος ο Ιωάννης Καποδίστριας. Πράγματι, ο Μητροπολίτης κατέθεσε αίτηση στην Ιερά Σύνοδο ώστε ο πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, να ανακηρυχθεί Άγιος. Για το πότε μπορεί κάποιος να γίνει Άγιος, υπάρχουν και κάποιες, έτσι, κάποια κριτήρια μάλλον. Προϋποθέσεις. Αλλά νομίζω ότι το καλύτερο είναι να ρωτήσουμε τον ίδιο τον Μητροπολίτη Άνθιμο.